Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την εγκαθίδρυση ενός συστήματος παρακολούθησης χρησιμοποιώντας δορυφόρους για τον εντοπισμό κινδύνων. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία που έχει προκαλέσει κλιματική αλλαγή αυξάνουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και κατ' επέκταση τροφοδοτείται η παράνομη υλοτομία. Το περασμένο έτος, περίπου 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταστράφηκαν λόγω δασικών πυρκαγιών, μια περιοχή που αντιστοιχεί σε έκταση της Κορσικής. Όπως και στον Εύρο, που τον περασμένο Αύγουστο πάνω από 810.000 στρέμματα κάηκαν. Η πυρκαγιά αυτή είναι μάλιστα η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές. Η καταστροφή των δασών μειώνει την ικανότητα απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακα, απαραίτητη για την εκπλήρωση των κλιματικών στόχων και την προστασία από τι πλημμύρε. Η Κομισιόν πρότεινε νόμο που θα επιτρέπει στι Βρυξέλλε να συγκεντρώνουν δεδομένα από δορυφόρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης υποχρεωμένα να συγκεντρώνουν εδαφικές μετρήσεις των τάσεων, περιλαμβανομένων των διαθέσιμων για ελοτομία περιοχών, του όγκου των δεντρών και τη θέση των αρχαίγωνων δασών. Πρέπει να δούμε αυτέ τι τάσει. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη πρόβλεψη. Πρέπει να δούμε πώ ανταποκρίνονται στην κλιματική αλλαγή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνολικέ απαιτήσει παρακολούθηση που να δίνουν συνολική εικόνα τη κατάσταση των δασών μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έλθει σε σύγκρουση με χώρε όπω η Πολωνία για το θέμα αυτό. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε πω η πολιτική τη Πολωνία για την έκδοση αδειών υλοτόμηση κατά περιόδου αναπαραγωγή πουλιών παραβιάζει του περιβαλλοντικού νόμου. Η μη κυβερνητική οργάνωση ΦΕΡΝ χαιρετίζει την πρόταση ως μια υποσχόμενη ευκαιρία ώστε να παρέχονται τα απαραίτητα δεδομένα για την προστασία των δασών της Ευρώπης και εκφράζει την ανάγκη να καταστεί υποχρεωτική για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.